Στην Ιταλία το χάσμα μεταξύ των μεταναστών είναι τεράστιο. Υπάρχουν αυτοί που έχουν λάβει άδειες παραμονής και έχουν ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι περισσότεροι όμως ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς όπως τους αποκαλούν στην Ιταλία. Με τη βοήθεια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Baobab επισκεφτήκαμε τους δρόμους της Ρώμης όπου σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα ζουν σχεδόν 10.000 μετανάστες. Όπως αποδεικνύει η αυτοψία του Euronews, η πολιτική του Ματέο Σαλβίνι αφάνισε τους περισσότερους πρόχειρους καταβλισμούς. Σήμερα δεν βλέπεις κανέναν εκεί όπου άλλοτε ζούσανε 400 άνθρωποι. Εδώ υπήρχε καταβλισμός. Έχουν βάλει περίφραξη και πύλη στο χώρο. Πριν από 2 χρόνια ζούσε εδώ ολόκληρη κοινότητα. Στους δρόμους της Ρώμης βρίσκεις διάφορους τύπους μεταναστών. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί άστεγοι. Υπάρχουν μετανάστες που διασχίζουν τη χώρα. Και υπάρχει και ένα ποσοστό μεταναστών που ζητούν άσυλο και περιμένουν απάντηση. Υπάρχει επίσης και ένα ποσοστό που αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο και είναι αυτοί που έκαναν αίτηση για άσυλο στην Ιταλία. Συνέχισαν στην Ευρώπη, αλλά τους επέστρεψαν στην Ιταλία. Οι μετανάστες αυτοί είτε κρύβονται γιατί φοβούνται ότι θα τους συλλάβει η αστυνομία, είτε συγκεντρώνονται γύρω από το σταθμό την Μπουρτίνα. Είναι ο κύριος σταθμός λεωφορείων της Ιταλικής πρωτεύουσας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εδώ, στο νησί της Σαρδινίας, το Πανεπιστήμιο Σάσαρη, είναι το πρώτο της Ιταλίας που πειραματίζεται με το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για τους Πρόσφυγες. Είναι ένας τρόπος να αναγνωριστούν οι σπουδές τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν στην Ιταλία. Τέτοια είναι η περίπτωση του Μπακαρί. Πρόσφατα πήρε πτυχίο στον αστικό σχεδιασμό. Είναι ο πρώτος μετανάστης στην Ιταλία που έλαβε πτυχίο με αυτή τη διαδικασία. Τα κατάφερε χάρη σε μια υποτροφία από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας που προορίζεται για πρόσφυγες. Αποτελεί όμως την εξαίρεση του κανόνα. Για εμένα η ενσωμάτωση δεν έχει να κάνει μόνο με τους θεσμούς. Η πραγματική ενσωμάτωση γίνεται από τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που σε ακούνε. Είναι πρόθυμοι να μάθουν τις ανάγκες σου και τι θέλεις να κάνεις στη ζωή. Ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών στην Ιταλία έχει καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την ενσωμάτωσή τους. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι έως το 2020 ο συνολικός αριθμός των παράνομων μεταναστών που ζουν στην Ιταλία θα διπλασιαστεί και θα φτάσει στις 670.000.